βαθύ ποτάμι ο έρωτας με το φιλί να τρέμει σάχνω στα διάφανα νερά νυχτερινό μελτέμι κι από την όχθη χύνονται στου ποταμού τα βάθη ποτάμι κόκκινο κρασί να ξέδιψαν τα πάθη. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί. Πες μου ότι δεν είναι αλήθεια. Είναι. Κι εγώ μόλις τώρα το ανακάλυψα. Είμαι έγκυος. Όχι, δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν. Έκανες έρωτα μαζί του. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ξέρω πώς νιώθεις. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να με καταλάβεις. Να καταλάβω τι? Ότι τόσο καιρό μου κάνεις σκηνές για την Ευρυδίκη που δεν την είχα καν αγγίξει. Και την ίδια στιγμή σε έκανες έρωτα με το Σύμφη. Με πρόδωσες με το χειρότερο τρόπο. Αγάπη μου, άκουσέ με. Αγάπη σου? Τι σόι αγάπη είναι αυτή? Εγώ για σένα γύρισα την πλάτη μου στην οικογένειά μου. Ρίσκαρα τα πάντα για σένα. Σε έβλεπα πιο πάνω από όλους και από όλα. Και την ίδια στιγμή εσύ κοιμόσουνα με το Σύμφη. Μη μ' ακουμπήσεις, μη μ' αγγίξεις, μην τολμήσεις να μ' αγγίξεις. Συγγνώμη και μου το λες έτσι απλά. Λες και είναι το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. Ο αδερφός σου και η Μελίνα φεύγουν μαζί. Καταλαβαίνεις ποια είναι η θέση μου? Ναι. Και αυτό και ήθελα να το μάθεις από μένα. Δεν μ' αρέσουν οι υπόγειες καταστάσεις. Α, ναι, και τώρα το έμαθες, Ματθαίο. Αυτή η φήμη κυκλοφορεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχε φτάσει στα αυτιά μου, αλλά προφανώς δεν είχα στοιχεία. Ήρθα στην Κύπρο, σε βρήκα, σε ρώτησα στα ίσια και το αρνήθηκες. Και τώρα έρχεσαι εδώ και μου το επιβεβαιώνεις. Τι οικογένεια είσαστε, μου λες? Τι άνθρωποι είσαστε? Δεν έχετε κανένα φράγμο, καμία ηθική? Αναστασία, σε παρακαλώ. Ας κρατήσουμε τουλάχιστον εμείς την ψυχραιμία. Να κρατήσω την ψυχραιμία μου για ποιο πράγμα, μου λες? Που έρχεται για ακόμα μια φορά η οικογένειά σου να διαλύσει τη δικιά μου? Πόσο καιρό το ήξερες και κάλυπτες τον αδερφό σου εις βάρος της οικογένειάς μου? Κι εγώ πρόσφατα το μάθα. Δεν σε πιστεύω. Σίγουρα ήξερες. Είσαστε συμμορία εσείς. Δεν θα περάσει έτσι όμως αυτό. Στορκίζομαι. Καταλαβαίνω το θυμό σου, Αχιλλέα. Γι' αυτό σ' ακούω το σύνορα. Έχεις πάθει σοκ. Κι εγώ το ίδιο δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Δεν με ενδιαφέρουν οι δικαιολογίες σου. Με πρόδωσες! Πήγες μαζί του! Σε παρακαλώ, πρέπει να με καταλάβεις. Εμείς οι δύο είχαμε χωρίσει. Ένιωθα κι εγώ προδομένη. Τα όνειρά μου, όλη μου η ζωή είχε διαλυθεί. Δεν πίστευα πια σε τίποτα. Και ο Σύμφης έδειχνε να είναι εκεί και να με περιμένει. Να με αγαπάει, να με φροντίζει και... Κι εγώ πίστευα πως βρήκα μια αγκαλιά για να κρυφτώ. Να γιατρέψω τις πληγές μου από σένα. Σταμάτα. Σταμάτα! Δεν θέλω να σ' ακούσω άλλο. Όλα αυτά είναι γελίες δικαιολογίες. Πρέπει να μ' ακούσεις. Γιατί μόνο έτσι θα με καταλάβεις. Πίεσα τον εαυτό μου να πιστεύει πως μαζί του θα ηρεμούσα. Θα έκανα οικογένεια, ίσως και ένα παιδί. Και ξέρεις πόσο πολύ το ήθελα. Ένα παιδί μαζί μου ήθελες, δικό μου παιδί. Αυτό ήθελες, αλλά ήταν όλα ψέματα.
Δεν σε αναγνωρίζω πια. Είσαι μια άλλη. Είσαι μια... Άντε να μην πω. Σε βλέπω και μου έρχεται να σου δώσω μία να σε διαλύσω, να εξαφανιστείς. Δεν σε ξέρω. Δεν είσαι η δική μου η Μελίνα εσύ. Μη σε ξαναδώ. Βασιλική, σ' αγαπάω. Δεν πρόκειται να πάω πουθενά. Θέλω να παντρευτούμε. Άκουσε με ένα λεπτό. Τι να παντρευτούμε, ρε, τι να παντρευτούμε. Τώρα δεν είπες ότι πρέπει να παντρευτείς αυτό το νούμερο την Αλίκη. Με δουλεύεις και από πάνω. Ναι, ρε, χαζό. Σε δουλεύω. Πας και τα πιστεύεις. Καλά, ρε, παιδάκι μου. Ούτε μια πλάκα δεν μπορούμε να σου κάνουμε. Ούτε μια πλάκα είναι δυνατόν να αφήσω εγώ τη γυναίκα μου για να πάω να παντρευτώ αυτό το σούργελο, ρε, εσύ. Ωραίο αστείο, ε. Ή άρχισαι να μου τη ζητήσεις σε γάμο. Είπας μέσα για αποπλάνηση ανηλίκου. Δεν το βρήκα καθόλου αστείο. Πρέπει να κάνεις κάτι, Μίνα, να φτιάξεις το χιούμορ σου. Δεν γέλασα καθόλου, μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Έτσι μου έρχονται να σου ρίξω μία να σ' αφήσω σέκο. Ζήτα συγγνώμη. Εντάξει, εντάξει. Συγγνώμη, ρε παιδάκι μου, συγγνώμη. Έκανα μια χοντράδα εκεί πέρα. Αλλά και εσύ, ρε παιδάκι μου, πώς τα χάφτες έτσι εύκολα. Εντάξει, μια πλάκα κάναμε. Δεν έπιασε. Φυλάκι. Το ξεχνάμε, έτσι. Σταμάτα τις απειλές, Αναστασία. Και επιτέλους που ζεις. Σε ποια εποχή. Κάθε μέρα συμβαίνουν αυτά. Ο αδερφός ο Σύφης χώρισε από τη Μελίνα και η Μελίνα ερωτεύτηκε τον αδερφό μου. Σόπα. Έλα. Τι μου λες δηλαδή, ότι είμαστε όλοι έτσι ένα μεγάλο κρεβάτι, παντρευόμαστε κάποιον, μετά τον αφήνουμε, κοιμόμαστε με κάποιον άλλον και δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Δεν είπα αυτό και μην το κάνεις να φαίνεται τόσο φτηνό. Άκου, Ματθαίο. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο υπόλοιπος κόσμος. Στη δικιά μου οικογένεια υπάρχουν κάποιες αρχές. Και εσύ θα έπρεπε να το ξέρεις. Αλλά βέβαια θα μου πεις, με παράτησες στα σκαλιά της εκκλησίας και αυτό για σένα είναι ψηλά γράμματα, έτσι. Σε παρακαλώ, μην τα συνδέεις. Το τι έγινε τότε με το τώρα δεν έχει καμιά σχέση. Και βέβαια έχει. Έχει να κάνει με εσάς, τους Ματθαίους. Με την ανηθικότητα που την έχετε κάνει τρόπο ζωής. Τσαλαπατάτε τους άλλους αρκεί να κάνετε το κέφι σας, ε. Και δεν σας νοιάζουν οι συνέπειες. Μπορεί καλά έκανε η μάνα μου κι εγώ η Λιθένιο θα τύψεις. Τι εννοείς, τι έκανε η μάνα σου.
Εμείς οι δύο είχαμε χωρίσει. Ένιωθα κι εγώ προδομένη. Τα όνειρά μου, όλη μου η ζωή είχε διαλυθεί. Δεν πίστευα πια σε τίποτα. Ο Σύμφης έδειχνε να είναι εκεί και να με περιμένει. Να με αγαπάει, να με φροντίζει και... Κι εγώ πίστευα πως βρήκα μια αγκαλιά για να κρυφτώ. Να γιατρέψω τις πληγές μου από σένα. Σοβαρά τώρα εσύ φτιάξε αυτό. Από μικρή μου άρεσε να κάθομαι στην κουζίνα και να βλέπω τη γιαγιά μου να μαγειρεύει. Και ρωτούσα για τα πάντα. Είμαι καλή μαγείρισα. Στο είπα, αλλά δεν με πίστευες. Ναι, εγώ είχα στο μυαλό μου το στερεότυπο ότι οι ωραίες γυναίκες είναι κακές μαγείρισες. Θα αναθεωρήσω. Α, κάτσε να σου βάλω ακόμα ένα κομμάτι. Όχι, όχι, αγάπη μου, ευχαριστώ. Έχω σκάσει. Να σου πω, δεν σε πειράζει που είσαι στο προσωπικό εδάφος πια και δεν πετάς? Τίποτα δεν με πειράζει. Φτάνει να είμαι μαζί σου. Θα πρέπει να πεις μια δικαιολογία τώρα στη Μελίνα που έλειπες όλη νύχτα, ε. Καμία δικαιολογία. Με τη Μελίνα χωρίσαμε. Δεν της δίνω λογαριασμό πια. Ναι, αλλά τυπικά δεν έχετε τελειώσει, Σύφη. Θα το τελειώσω. Στο υπόσχομαι. Σε πιέζει η Βασιλική, ε. Πες μου την αλήθεια. Εντάξει. Ένα θεματάκι το έχουμε. Έχει και η Βασιλική τα κολλήματά της. Η Μελίνα είναι φίλη της και αισθάνεται ότι είναι ανάμεσα σε εκείνη και σε μένα. Θα τελειώσει, μωρό. Πίστεψε με. Λοιπόν, σε μισή ώρα πρέπει να φύγω. Σκέφτεσαι κάποιο δημιουργικό τρόπο να την περάσουμε? Κάτι έχω στο μυαλό μου. Η βαρύτητα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τους ανθρώπους που πέφτουν στον έρωτα, έλεγε ο Αϊνστάιν. Ακούστε αυτό το τραγούδι και τα ξαναλέμε. Τελικά είσαι άρρωστη. Ιωσή. Δεν έχω κλείσει μάτι όλη νύχτα. Βασιλική, είμαι έγκυος. Αγάπη μου! Κάτσε. Από το Σύφη. Ναι, εννοείται. Με τον Αχιλέα είμαστε τόσο καιρό χωριά. Τι μπέρδεμα. Και τώρα. Το είπα χθες στον Αχιλέα. Έκανε σαν τρελός. Ζήλεψε φρικτά. Μου είπε ότι τον πρόδεσα και δεν θέλει να με ξαναδεί. Είμαι χάλια. Βασιλική, τι θα κάνω? Τι να σου πω, ρε μωρό μου. Μπερδεύτηκαν πολύ τα πράγματα. Εντάξει, και δεν μου κάνει εντύπωση η αντίδραση του Αχιλέα. Ζήλεψε, έχει δίκιο. Δύσκολη κατάσταση. Ο Σύφης το ξέρει? Όχι ακόμα. Θα του το πω φυσικά. Και μετά θα ξεκαθαρίσουμε οριστικά. Σκέφτηκες το ενδεχόμενο... Θέλω να πω... Είσαι σίγουρη πως θες να κρατήσεις αυτό το μωρό? Τι ερώτηση είναι αυτή, ρε Βασιλική? Εσύ μου το ρωτάς αυτό? Που ξέρεις ότι ένα παιδί είναι το μεγαλύτερο μου όνειρο. Υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να πετάω στα ουράνια αυτή τη στιγμή. Και από μία άποψη πετάω. Ήδη σκέφτομαι αυτό το μωρό μου, πολύ αγάπη. Αλλά η αντίδραση του Αχιλέα δεν με αφήνει να το χαρώ. Είμαι κομμένη στα δύο, Βασιλική. Αλήθεια, είμαι σαν χαμένη. Έλα. Πού είσαι, ε? Σε μια δουλειά. Συμβαίνει κάτι?
Άσε μας ρε Σύφη, ότι είσαι σε δουλειά. Σε δουλειά δεν είσαι, γιατί όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκες εδώ. Και λοιπόν, εσύ τι ζόρι τραβάς, Αναστασία. Υποτίθεται πως έχεις μια γυναίκα εδώ. Εσύ ξενοκοιμάσαι και αυτή, άντε να μην πω, δεν λέγονται αυτά από το τηλέφωνο. Τι ώρα θα πας στον οποίο? Σε μισή ώρα. Τα λέμε εκεί. Έλα, γεια. Η Αναστασία. Ξύπνησε άσχημα, μάλλον. Έχει πλάκα. Πρέπει να φύγω. Θα σε σκέφτομαι. Έλα, Μελίνα. Όταν ξύπνησα, δεν ήσουν εδώ. Είχες ήδη φύγει. Λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω οπωσδήποτε. Πάρε με. Επήγον. Έκανα μια απόπειρα να το ξεφορνήσω στη Βασιλική και εκείνη μόνο που δεν άνοιξε την πόρτα να με πετάξει απ' έξω. Πολύ τσαούσα, ρε κορίτσια. Πολύ τσαούσα. Και ο πιστοδρομική. Έπρεπε να σου πει να τις παντρευτείς και τις δύο. Βέβαια. Το κάνουν και σε ήχηδες, όχι δύο. 22. Την πάτησα ο μαλάκας. Τι θα κάνω. Όπα. Ο πατέρας της είναι. Ναι, κύριε Βαγγέλη μου. Τι μου κάνεις. Ορίστε. Ναι, κύριε Βαγγέλη, ακούω. Να σε πάρω εγώ λίγο πιο μετά, γιατί είμαι σε μια δουλειά. Τι σου είπε, βρε Καζανόβε. Πάει. Ο χρόνος μου τελειώνει το βράδυ. Ή γαμπρός ή παραθεριστής στην Αγιά. Τι γελάτε, μωρέ, τι γελάτε. Τι θα κάνω, μου λέτε. Θα της κάνεις πρόταση γάμου να κερδίσεις χρόνο. Μέχρι να ενηλικιωθεί αυτή, εσύ θα έχεις γίνει μπουχός. Στρίβιν δια του αραβόνος. Τώρα που ήρθε, καλό. Κωνσταντίνα, είσαι θεά της σύντριγκας. Σου βγάζω το καπέλο. Σήμερα κι όλο να πας. Για κάτσε ένα λεπτό. Και άμα με πάρουνε χαμπάρι, της κάνω πρόταση γάμου μαϊμού. Αγάπη μου, δεν θα το κάνεις τυχαία. Θα πας κύριος, σοβαρός, σοβαρός, με την κοστούμιά σου, τη γραβατιά σου, την ανθοδέσμη σου και προπάντων, ανυπόμονος να παντρευτείς το βούρλο. Θα το φάνε. Παιδί μου, 15 χρονών αυτή η ταρντάνα. Παρά δύο μήνες. Γιατί αυτοί οι δύο μήνες με κάψανε. Περίεργο μου φαίνεται. Τόσο αναπτυγμένη αυτή η νέα γενιά. Τι τα ταΐζουν. Μπα, αποφάσισες να αφήσεις για λίγο τον Αχιλλέα Ματθαίο και να επιστρέψεις σπίτι σου, Μελίνα. Δεν σε κατάλαβα. Πρέπει να σου δώσω λογαριασμό για κάτι, Αναστασία. Τι λες, δεν πρέπει. Πάντως, για να μην εκτεθείς περισσότερο, απλά να ξέρεις ότι τα έχω μάθει όλα. Μπράβο. Με βγάζεις και από τον κόπο να σου εξηγώ, λοιπόν. Όχι, όχι, Μελίνα. Δεν πάει έτσι. Μου οφείλεις πολλές εξηγήσεις. Ρεζιλεύεις και τον αδελφό μου και την οικογένειά μου. Και από μένα δεν θα περάσει έτσι εύκολα αυτό. Ό,τι έχω να πω, θα το πω με το Σύφη. Εσύ να μην ανακατεύεσαι. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό εσύ είσαι υπεύθυνη, αν θες να ξέρεις. Εγώ... θα μας τρελάνεις τώρα. Εγώ φταίω που απατάς ο Σύφη. Που το δουλεύεις τόσο καιρό μέσα στα μούτρα του. Ναι. Γιατί άσκεις πολύ κακή επιρροή πάνω του. Θέλεις να ξέρεις γιατί έφυγα τότε από το σπίτι. Σας άκουσα, Αναστασία. Η αποκάλυψη ότι πίσω από την καταστροφή των κρασιών των Ματθαίων ήσουν εσύ και ο Σύφης. Αυτό με έκανε να φύγω. Τι είναι αυτά που λες, Μελίνα. Ελπίζω να μην έχεις πει αυτές τις βλακίες στους Ματθαίους αυτά τα ψέματα. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι ψέματα. Σας άκουσα εγώ ίδια. Γι' αυτό κάνε μου τη χάρη και μην ανακατεύεσαι. Γιατί έχεις τη φωλιά σου αρκετά λερωμένη. Ακριβώς τι συμβαίνει. Πριν λίγο με ενημέρωσε.
Το μωρό έχει σπάρει ουρολίμωξη, αλλά δεν έχει εντοπιστεί ακόμα το μικρόβιο. Τι στο διάολο κάνουν! Κοίτα, μη φωνάζεις και μεταράζεις περισσότερο. Περιμένουν ακόμα τα αποτελέσματα της καλλιέργειας. Έχουν ήδη αρχίσει αντιμικροβιακή αγωγή. Σου είπα αν υπάρχει κινδύνος. Πάντα υπάρχει κινδύνος. Δεν ξέρουν πόσο ανθεκτικό θα είναι το μικρόβιο. Παιχταριέ, άντε παράτα με. Σήκω και φύγε και μη μου παριστάνεις εμένα το στοργικό πατέρα. Δεν έχεις αισθήματα εσύ. Έτσι σου πάνε. Δημήτρη, ανεξαρτήτα με το τι συμβαίνει μεταξύ μας, αυτό το παιδί είναι και δικό μου. Και δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να με κρατήσει μακριά. Το ακούς? Απάνω στην ώρα ήρθες. Ίσα που έλεγε η διορία σου. Οπότε να μην το καθυστερούμε κιόλας. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Λοιπόν, κύριε Βαγγέλη, λαμβάνω την τιμή να ζητήσω το χέρι της κόρης σου. Στο δίνω με τα χαράς. Αλίκη, μπορεί να φιλήσεις το μέλλον τα σύζυγό σου. Μπροστά στον μπαμπά τώρα. Εδώ, στο μάγουλο. Μινά μου, με συγκινείς. Μου το είπε ο πατέρας μου πως θα με ζητήσει σε γάμο, αλλά δεν το πίστευα. Γιατί εγώ το πίστευα? Ντουβρουτζάς μου ήρθε. Πάρε. Η κόρη μου είναι ανήλικη. Και εσύ την έχεις εκθέσει. Ας είναι όμως, τακτοποιήθηκε το θέμα. Αλίκη, φέρε ρακές και μεζέδες. Η Αλίκη μαγείρεψε. Από τότε που πέθανε η μακαρδίσια γυναίκα μου, τα έχει αναλάβει όλα. Από 12 χρονών μαγειρεύει. Από 12 χρόνια τα κάνει όλα, κύριε Βαγγέλη. Ήτανε τούτο που πέταξες, Μινά. Τι θες να πεις? Όχι, τίποτα, τίποτα. Ότι είναι προκομμένη η κόρη σου, τι άλλο. Ναι. Είναι από τη δουλειά, σιωπή. Ποια δουλειά, Μινά μου? Α, εσύ είσαι στη δουλειά. Εντάξει, είναι αμένα που δεν κατάλαβα. Ναι, 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 ακριβώς αυτό. Τι θες να σου μαγειρέψω για το βράδυ? Τώρα εγώ τι πρέπει να απαντήσω? Δεν ξέρεις τι θέλεις. Α, δεν μπορείς να μιλήσεις. Να σου πω, να σου φτιάξω μοσχαράκι λιμονάτο. Ναι, αυτό. Με μπατατούλες θα προτιμάς ή με ριζάκι? Τι πρέπει εγώ να απαντήσω τώρα? Αχ, ξέχασα. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Καλά, θα στο φτιάξω μωρό μου με μπατατούλες. Καλή δουλίτσα. Μοσχαράκι με. Όχι, Άκη. Τι να πω. Πολύ δουλειά έχει πέσει, κύριε Βαγγέλη. Πολύ δουλειά. Άντε. Πίνω στην υγειά σας. Είστε καλά. Πότε με το καλό γάμο σου? Σύντομα. Να μην το καθυστερούμε. Δεν κρατιέμαι ο άτιμος. Μόλις πιάσω κάτι λεφτά στα χέρια μου που μου χρωστάνε, θα κάνουμε το γάμο. Λεφτά? Τι λεφτά? Είναι πολλά. Πολλά τα λεφτά, Βαγγέλη. Μόλις τα πιάσουμε, θα κάνουμε γάμο χλιδούμπα. Ωραία! Μπράβο! Αγκάλιασε τώρα την υφή. Πάρτε γι' αυτό. Δεν θα το έκανα. Είχες δίκιο χτες. Δεν θύμωσα μαζί σου. Το ξέρω ότι σου μίλησα σκληρά. Συγγνώμη. Θέλω να τα πούμε από κοντά. Ο Ματθαίος νομίζω ότι θα φύγουμε σήμερα για Κύπρο και τα είπε όλα στην Αναστασία.
Α, μάλιστα. Έτσι εξηγείται η επίθεση που μου έκανε. Ο Σύφης δεν έχει γυρίσει ακόμη, αλλά δεν με νοιάζει. Θα ξεκαθαρίσω μαζί του έτσι κι αλλιώς, αυτό δεν αλλάζει. Πότε θέλεις να συναντηθούμε? Εντάξει. Ναι, το ξέρω το μέρος. Σε περιμένω. Ποιος ξέρει πόσο καιρό τα είχαν αυτοί οι δύο και μας δουλεύανε μια χαρά. Και μέσα στα μούτρα μας, θιέ. Άρα, ο Σύφης είχε δίκαιο. Πολύ ψύχραιμο σε βρίσκω. Τι άλλο πρέπει να κάνουν πια οι Ματθαίοι για να βγεις από τα ρούχα σου, μου λες? Να σου πω κάτι. Καλά έκανε η μάνα μου. Τώρα πλέον δεν καταλαβαίνω, δεν αισθάνομαι τύψεις. Ό,τι και να τους έκανε, τους άξιζε. Πήρες πολύ φορά νηψιά. Βρήκατε καινούριο μέτωπο να ανοίξετε με το Σύφη. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Αχιλλέας με τη Μελίνα. Η συνεργασία μας με τους Ματθαίους συνεχίζει. Πες ότι δεν το εννοείς αυτό που λες. Μετά από όλα αυτά θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους. Χωρίς καμία αμφιβολία. Σου το έχω ξαναπεί, Αναστασία. Τα οικουμενικά σας δεν με ενδιαφέρουν. Και δεν τα βάζω πάνω από τη δουλειά. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια. Δεν σου λένε ούτε αυτά τίποτα, θιέ. Θα μας κάνουν ό,τι θέλουν οι Ματθαίοι και εμείς θα σκύβουμε το κεφάλι, αυτό μου λες? Ώρες, ειλικρινά, δεν σε καταλαβαίνω. Εγώ σκέφτομαι με το μυαλό. Και κυρίως σκέφτομαι το συμφέρον μου. Όλα τα άλλα είναι για τις γυναικούλες και τους αδύναμους. Με ρώτησες για τιμή και αξιοπρέπεια. Βάλτε καλά στο κεφάλι σας πως μεγαλύτερη αξιοπρέπεια από τη δουλειά και την οικονομική ανεξαρτησία δεν υπάρχει σε αυτή τη γη. Μου λες ψέματα. Όχι, γλυκιά μου. Η Μελίνα είναι έγκυος από το Σύφη και δεν υπάρχει περίπτωση να το ρίξει. Μα αφού έχουν χωρίσει. Ποιος θέλει ένα παιδί τη στιγμή που χωρίζει? Σίγουρα θα το ρίξει. Είμαι σίγουρη. Αποκλείεται. Η Μελίνα ήθελε αυτό το παιδί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη ζωή της. Δεν μπορούσε να κάνει παιδιά πριν. Έκανε θεραπεία. Αποκλείεται να το ρίξει. Πίστεψέ με. Αφού έχουν χωρίσει, το ξέρω. Ωραία. Ακόμα και αν έχουν χωρίσει. Εσύ θέλεις να είσαι δηλαδή με έναν άντρα που θα έχει δύο παιδιά από δύο διαφορετικές γυναίκες? Ευάκη μου, σε παρακαλώ. Μη χαλάσεις τη ζωή σου. Δεν υπερασπίζομαι τη Μελίνα αυτή τη στιγμή και δεν την αγαπάω περισσότερο από σένα. Σε νοιάζομαι και θέλω το καλό σου. Μη μπλέκεις με το Σύφη. Τώρα έχω μπλέξει, Βασιλική. Είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί του, δεν θέλω να τον χάσω. Κορίτσι μου, προσπάθησε να το ξεπεράσεις. Για το δικό σου καλό το λέω. Πρώτα ο θείος και τώρα εσύ. Τόσο πολιτισμένη πια. Η γυναίκα σου είναι μάλλον. Σε κορόιδευε τόσο καιρό και εσύ μου λες πως δεν σε νοιάζει, δεν σου καίγεται καρφάκι. Ακριβώς. Δεν με απασχολεί. Είναι σαν να μην υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν. Κάτι δεν καταλαβαίνω. Τι θες, ρε Αναστασία? Να τη σκοτώσω και να πω στη φυλακή? Όχι, θα είσαι ευχαριστημένη έτσι? Όχι, δεν θέλω να πας στη φυλακή. Αλλά ό,τι και αυτό να περάσει έτσι, σε ντρόπιασε. Μας κοροϊδέψε όλους. Τον εαυτό της ντρόπιασε. Εγώ προχώρησα παρακάτω με τη ζωή μου. Είμαι ερωτευμένος με άλλη. Και δεν θα αφήσω καμία Μελίνα να μου το χαλάσει αυτό. Την περιφρονώ. Τη συχαίνομαι, ρε παιδί μου. Πολύ μοντέρνος κριτικός μας προέκυψε, Σύφη. Η Μελίνα είναι ένα κεφάλαιο που έκλεισε. Την ξεχνάω και προχωράω παρακάτω. Μανώλη μου! Πώς είσαι έτσι, πουλάκι μου! Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο κατήντησες! Απαπαπαπα! Λες και σε συναρμολογήσαν από δωρεές οργάνων είσαι, πουλάκι μου γλυκό! Σιγά σιγά σιγά, Μανώλη, σιγά! Απαπα, κοίτα κατάσταση! Βολέψου, βολέψου, πουλάκι μου, όπως μπορείς καλύτερα, τι να πω!
Μεγάλη, α. Άκουσε να δεις, Μανώλη μου. Δεν μπορείς να μείνεις όμως εδώ. Εσύ θα μείνεις στο σπιτάκι σου, στη μανούλα σου να σε φροντίζει και θα έρχομαι κι εγώ να σε βλέπω. Τι. Περιμένουμε. Θα αρχίσει τώρα το μουσικό διάλειμμα. Ναι, ναι. Έλα να βοηθήσω κι εγώ. Τι έχουμε πάθει. Ορίστε. Μα πού να πας, το καταλαβαίνω. Αλλά κι εγώ δεν μπορώ να σε φροντίσω, βρε αγάπη μου. Γιατί πρέπει να πηγαίνω στο καφενείο. Θα σε παρατάω μόνο σου και θα σκοτώθει εδώ μέσα. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται, πουλάκι μου, να μην πηγαίνω στο καφενείο. Πρέπει να βγάλω και το μεροκάματο. Τι, άλλο. Θα αρχίσει τώρα η μουσική επικοινωνία. Λοιπόν, κλείστο, γιατί δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Θα σου πάρω ένα πινακάκι να μου τα γράφεις, γιατί κοντεύω να τρελαθώ με τα τραγούδια πια. Ναι, εντάξει, θα σου πάω. Τι. Κλείστο, γιατί θα τρελαθώ, δεν μπορώ, δεν είναι ούτε ελληνάδικο, ούτε χοροπηδάδικο εδώ μέσα. Κλείστο, χρυσέ μου, τα νεύρα μου έχουν παίξει, έχουν γίνει ζαρτιέρες. Ό,τι τραβάω. Άκουσε, βρε Μανώλη μου, όταν έτσι πρωτό συνέβη αυτό με εμάς που ήρθαμε έτσι λίγο πιο κοντά, τώρα ξέρω εγώ, ήταν η μοναξιά μου, ήταν λίγο τα νιάτα σου, λίγο το κρυφό του πράγματος. Τι να κάνω, μωρέ Μανώλη, παρασύρθηκα κι εγώ. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, αποκλείεται. Αχ, συγγνώμη, πουλάκι. Ήτανε λάθος, θέλω να πω. Ήτανε λάθος, γιατί εσύ είσαι νέο παιδί. Τι δουλειά έχεις με μένα. Αύριο μεθαύριο θα βρεις μια κοπέλα. Να κάνετε και 2-3 κουτσούβελα. Ναι, καλά. Τώρα λες όχι, αλλά αύριο θα δούμε τι θα λες. Όχι, Μανώλη, δεν μπορώ να το ρισκάρω. Γιατί εσύ θα με παρατήσεις και εγώ θα πέσω στα μοσαϊκά. Όχι, πρέπει να το τελειώνω από τώρα. Πρέπει να το τελειώνω, θα σε χωρίσω εγώ πρώτη, Μανώλη. Τι. Θα ξανασκοτωθείς. Όχι, Παναγία μου. Σκοτωθώ εγώ, δεν ξέρω. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, Διαμαντή, είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. Μη συνεχίζεις, Μαθαίο. Μου τα πρόλαβε η Αναστασία. Δεν είναι ωραίο αυτό που έγινε. Και θέλω να σου ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν θα επιτρέψω ποτέ προσωπικά να πούνε στη δουλειά μας και να τη διαλύσουνε. Έχω ρίξει πολύ χρήμα και πολύ κόπο σε αυτή την επιχείρηση και δεν θα επιτρέψω σε κανένα με τα ερωτικά του να μου τη διαλύσουνε. Ποτέ! Το ξεκαθάρισα στην Αναστασία, θα το πω και στο Σύφη. Τα βάζομαι όλα πίσω και προχωράμε. Είναι πολύ καλά όπως θα λες. Όμως φοβάμαι. Φοβάμαι για βεντέτα. Μιλάς ανοησίες. Άκου, βεντέτα. Όσο ζω εγώ, τίποτα δεν θα γίνει. Το μυαλό μας στην επιχείρηση, Μαθαίο. Όλα τα άλλα είναι πολυτέλειες για τους αργόσχολους. Νιώθω φοβερά εκτεθειμένος. Ο Αχιλλέας είναι αδερφός μου. Μπορεί να φέρθει και λίγο επιπόλαια. Τι φταίς εσύ. Ο Αχιλλέας και εκείνοι ερωτευτήκανε. Α, τι σημαίνει. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Εμείς στη δουλειά μας, Μαθαίο. Α? Μελίνα, δεν με νοιάζει ό,τι κι αν έχει γίνει. Τώρα πια δεν υπάρχει επιστροφή. Τα έμαθαν όλοι. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα.
Το ξέρω, σου μίλησα άσχημα χθες, αλλά ζήλεψα. Ζήλεψα πάρα πολύ. Έσπασε η καρδιά μου στη σκέψη ότι σ' αγκαλιάσε ο Σύφης. Δεν έκλεισα μάτι όλη τη νύχτα. Έκανα μια μεγάλη βόλτα και σκεφτόμουν. Εσένα, εμένα, αυτό που μας ενώνει, όλα αυτά που νιώθουμε. Και κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Μελίνα, δεν με νοιάζει που περιμένεις το παιδί του Σύφη. Θέλω να φύγουμε αμέσως μαζί. Έτσι όπως το συμφωνήσαμε. Είσαι η γυναίκα μου. Θέλω να παντρευτούμε. Άμεσα. Σ' αγαπάω πιο πολύ από ποτέ άλλοτε. Μια μπίλια για να παίξεις. Με το καλαμάκι. Βέβαια, όλα με το καλαμάκι, είπε ο γιατρός. Όλα πολτοποιημένα μέχρι να δέσει η γνάθος. Και κάνει και μπουρμπουλήθρες στρωμάρα του. Μόνο πιπίλα δεν του έχω βάλει ακόμα. Λέει, μη τον κοροϊδεύεις, γιατί εξαιτίας σου το έπαθε, γιατί είναι αθεράπευτα καψούρης. Συγγνώμη, αυτό το αθεράπευτα καψούρης το κατάλαβες εσύ από τα μουγκριτά του Μανολιού? Ναι, παιδάκι μου, τι κάνουμε, πρίκια κολλάμε. Εγώ έχω κεραίες, πιάνω τα υπόγεια νοήματα. Εντάξει, τώρα, τι είπε, θα τρελαθώ. Λέει ότι ο έρωτας είναι ένα εξαίσιο λουλούδι που για να μπορέσει να το κόψεις πρέπει να πας στην άκρη ενός φοβερού γκρεμού. Αυτό με το φοβερό γκρεμό το είπε τώρα ο Μανολιός και εσύ το καταλαβες? Ναι, παιδί μου. Λοιπόν, τώρα βάλε γλώσσα μέσα, γιατί έχω σοβαρά θέματα και πρέπει να μιλήσω στη φιλενάδα μου. Δεν είμαι πολύ καλά. Έχει εξαφανιστεί ο Μάρκος. Δεν ξέρω, ανησυχώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις? Φοβάμαι ότι έχει βρει μάλλον κάποια άλλη. Σκάσε. Εντάξει, έχω κάνει κι εγώ τα λάθη μου. Αλλά μου λείπει πάρα πολύ. Αλήθεια σου λέω. Τι να κάνω? Λες. Τι είπε? Μου είπε να τον παρακολουθήσω να δω αν έχει καμιά άλλη. Μπράβο, ρε μεγάλη! Ωραία ιδέα! Σκάσε, σκάσε! Με κούρασες! Αγάπη μου, είσαι σίγουρος? Ναι. Θέλεις να μιλήσεις με ένα μωρό που δεν είναι δικό σου? Δεν με νοιάζει. Έλα, πάμε να φύγουμε τώρα, τώρα αμέσως. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να φύγω πάλι σαν την Κλέφτρα. Το είπα και στον πατέρα μου. Δεν γίνεται να μην ενημερώσω το Σύφη για την εγκυμοσύνη μου. Θα το μάθει μετά και θα είναι χειρότερα. Θα το πω και μετά θα φύγω. Είναι σίγουρο ότι είσαι έγκυος, αγάπη μου? Ναι. Έκανα τεστ από το φαρμακείο. Έλεγα μήπως για σιγουριά κάνεις μια εξέταση αίματος σήμερα κιόλας. Είμαι σίγουρη. Αλλά έχεις δίκιο. Θα κάνω και μια εξέταση αίματος. Έχω μια γνωστή μου και θα μάθω πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα. Σ' αγαπώ πολύ. Εγώ να πεις.
Δεν πρόκειται να χωρίσουμε ποτέ ξανά εμείς οι δύο. Είσαι η γυναίκα μου. Πες μου. Πες μου ότι θα είμαστε μαζί για πάντα. Ό,τι και να γίνει. Ορκίσου. Ορκίσου. Για πάντα. Μπορώ να έχω τα αποτελέσματα τηλεφωνικά σήμερα. Ναι, βεβαίως. Η Μελίνα είμαι. Μου είπες να σε πάρω. Βγήκαν τα αποτελέσματα. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Λεά, έκανα την εξέταση αίματος και βγήκαν τα αποτελέσματα. Δεν είσαι καλά, ε. Πολύ καταχνιά έπεσε σήμερα, φίλε. Κάπως έτσι. Εύα, γιατί βγαίνει συνέχεια ο τηλεφωνητής, συμβαίνει κάτι? Πάρε με ένα άλλο τηλέφωνο. Σύφη, βλέπω έχεις εκλεκτή παρέα. Να κάτσω ή να την κάνω? Τι λες, Ταραμάε, κάτσε. Πού χάθηκες εσύ? Μάλλον περνάω τους κλειστές μου. Πολλή δουλειά και καθόλου διασκέδαση. Οπότε σήμερα είπα να πω έξω να πιω και ό,τι προκύψει. Καλά έκανες. Στην υγειά σου. Πες μου τώρα ότι παίζει κάτι σοβαρό μεταξύ σου και τη Στάφη, να τρελαθώ τελείως. Σε ξέρει, θα δείξει. Και μη γελάς καθόλου. Λες να καρφωθούμε ότι παρακολουθούμε τον Μάρκο, έπρεπε να έρθουμε κόγκνητο. Ναι, σιγά μην μεταμφιεστούμε κιόλας. Αλλά καλά να πάθω. Καλά να πάθω, γιατί ακούω εσένα και το άλλο του χαζό. Σκάσε! Πολύ καταπιεστική δεν έχεις γίνει. Άντε!
Παιδί, φέρε μας κανένα ποτάκι. Ναι, και ένα ποτάκι με καλαμάκι για το παιδάκι, ε! Μινά μου, γιατί δεν τρως? Μήπως δεν το πέτυχα να φτιάξω κάτι άλλο? Όχι, τρώω. Απλά τρώω λιγάκι πιο αργά για να μην χαλάσω το στομάχι μου. Παράξενο. Εσύ μια ζωή έτρωγες αγλάρος. Σήμερα είσαι ανόρυχτος. Μήπως ήθελες να πας με το Σύφη που σε κάλεσε στην ταβέρνα? Πού να βγω έξω τώρα εγώ? Για ταβέρνες είμαστε. Γιατί το λες αυτό, αγάπη μου? Ε, εννοώ ότι αφού είμαστε εδώ μαζί, βρε, θα πάω στην ταβέρνα. Έκανα τόσο καιρό ίδρωσα για να σε φέρω πίσω. Αφήσουμε το γάμο να πάμε για πουρνάρια. Α, τώρα που είπες γάμο. Φόρεμα θα βάλω στο δημαρχείο. Λιτό και απέριτο. Μπες, όχι, άσπρο δεν μου αρέσει καθόλου. Εσύ τι θα φορέσεις? Κι εγώ. Φόρεμα. Τι φόρεμα, ρε. Θα φορέσω εκεί κάτι λιτό και κλασικό. Κάνα σάβανο, ίσως. Βρε, Μινά μου, το ξανάπαμε. Κάνε κάτι με το χιούμορ σου. Άκου σάβανο. Είναι από το εινοποιείο. Την έκανα κοπάνω από το πρωί. Ναι. Αγάπη μου, πού είσαι? Σε μια συνάντηση. Wow, επαγγελματική δηλαδή? Ακριβώς, ακριβώς. Μίλα πιο σιγά, σ' ακούω. Okay, δηλαδή δεν θα πάμε κανένα σινεμά? Όχι βέβαια. Τι θα κάνω, θα αφήσω τη δουλειά τώρα? Καλά λες. Σε έχουν πεθάνει, δεν είσαι σκλάβος. Λοιπόν, άντε, τίποτα άλλο. Καληνύχτα. Πολύ ψυχρά μου μιλάς και δεν μ' αρέσει. Αφού σου είπα, ρε παιδάκι μου, ότι είμαι σε μια δουλειά. Άντε, θα τα πούμε αύριο. Καλά, θα τα πούμε το πρωί. Καληνύχτα. Καληνύχτα, μωρό μου. Το μωρό μου. Με το μωρό μου, βέβαια. Εδώ πέρα. Τόσο καιρό έχω να το δω. Να μην το χαρώ λιγάκι. Είμαι πολύ πιο ήσυχος τώρα. Καληνύχτα. Καλά λες, Μινά μου. Δεν μπορείς να δουλεύεις εσύ από το πρωί στο βράδυ. Δεν μου πάθεις και τίποτα στο τέλος. Μέλα που θα με πεθάνουν. Τι έπαθες? Τίποτα. Έχω πεθάνει από ευχαρίστηση, αγάπη μου. Που μετά από τόσο καιρό είμαστε και πάλι μαζί. Αγάπη. Άντε, πάει. Πιο ήσυχος τώρα. Χαλάρωσα και εσύ, ρε Ματέο. Είδες. Μίλησες με το Διαμαντή και δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Η όλη κατάσταση μου φαίνεται να καζάνει βράζει. Δεν ξέρω τι θα ξημερώσει αύριο. Θα σου πω την αλήθεια. Δεν περίμενα το Διαμαντή τόσο συγκαταβατικό. Τρέλα σου και το πάθος όμως και σένα, αδερφέ μου. Τι να πω. Μακάρι αυτή η ιστορία να τελειώσει με το καλύτερο τρόπο. Θα τελειώσει. Αύριο το πρωί φεύγουμε με τη Μελίνα. Γεια σου, Σύφη! Και στην παρέα σου, δηλαδή. Γεια σου, Κωνσταντίνα! Και στην παρέα σου. Θα χωρέσω. Τι έγινε, ρε φίλε, δικό μου το τραγούδι. Τι μ' αρέσει τώρα. Κάτσε κάτω, ρε παιδάκι. Σου λέει, κυρία, να κάτσε κάτω. Καλά, η αρθή. Μπροστά, θα δεις πουλάσει. Υπάρχει μέσα
στον δουνιά. Καρδιές που αγαπάνε. Καρδιές καλά παιδιά. Ανακοχή! Δεν έχει έρθει ακόμη. Του άφησα μήνυμα ότι συμβαίνει κάτι σοβαρό και θέλω να μιλήσουμε. Αχιλλέα, σε κλείνω, αγάπη μου. Μπα, δεν έφυγες με τον κόμενο ακόμα. Σύφη, σε παρακαλώ. Πρέπει να μιλήσουμε. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Μάζεψε τα πράγματά σου και εξαφανίσου από το σπίτι μου. Θα φύγω. Αλλά πρέπει πρώτα κάτι να μάθεις. Δεν θέλω να μάθω τίποτα, Μελίνα. Τα ξέρω όλα, τα πάντα. Δίνε του! Όχι, άκουσέ με! Είμαι έγκυος. Και είναι δικό σου.